αρχίζει το μάτς. Το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας. Αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Να ευχηθούμε και καλή τύχη και καλή επιτυχία στο φίλο μας τον Κωστή Ραπτόπουλο, στο νέο του ξεκίνημα το οποίο κάνει. Ποιο ξεκίνημα? Α, κατά το δούμε να το πούμε, έτσι. Ναι. Καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε. Τι έγινε, να πούμε καλή επιτυχία για το καινούριο ξεκίνημα. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι. Είσαι πλέον γκοσιπάς. Καλά, καινούργια από εδώ, δεν ξεκίνησε την καριέρα. Κατεχνικό ρεπορτάζ έκανε χρόνια κόσμος πριν ξεκινήσει το αθλητικό. εγώ τα πήγα στα σπορ του Βορρά. Είχα χτυπήσει τον προπονητή μου και με διώξανε από την ομάδα και δούλευα. Αλλά επειδή μου καλώ στην έκθεση, πήγα στο Μπούζακι στα σπορ του Βορρά και ζήτησα δουλειά. Μου είπαν λοιπόν ότι θα κάνει το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Γιατί το ποδοσφαιρικό είσαι επικίνδυνος, μπορεί να πεις πράγματα τα οποία δεν συμφέρουν την ομάδα κτλ. Έτσι λοιπόν νόμιζαν ότι μου κάναν κακό, δεν με βάλαν ποτέ στο μισθολόγιο και μου είπαν ότι για να πληρωθείς θα πρέπει να πουλήσεις διαφήμιση. Εγώ τι έκανα, Φουκαράς? Για να πληρωθώ άρχισα να πουλάω διαφημίσεις και έτσι έμαθα να κάνω marketing χωρίς να σπουδάσω. Έκανα λοιπόν το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και μου λέγανε τότε αυτοί οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες και οι τραγουδιστές, ό,τι και να κάνεις, λες, αυτή τη δουλειά, το μυστικό, που είχε πει ο Αλέκος ο Αλεξανδράκης. Ήταν φανταστικός άνθρωπος. Τον είχα γνωρίσει γέροντα, μεγάλος ηλικία, τον είχε χρυσοκολάτος και μου είπε, να μην προσβάλλεις, λέει, να βγάζεις την είδηση χωρίς να προσβάλλεις κανέναν. Δεν το τήρησε αυτό. Εγώ, αλλά αν είναι αλήθεια, λέει, αυτό που θα πεις, να μην φοβάσαι. Ήταν πάρα πολύ πιστικός και πάρα πολύ γοητευτικός ο λόγος του. Οπότε εγώ έτρεμα που τήρησε τα μισά. Τήρησε τα μισά. Ναι. Γιατί έπαιξα με τον Αλέφαντο και είχα δύο κόσμους. Τον κόσμο του Αλέφαντου και τον κόσμο του Αλέκου Αλεξανδράκη. Δηλαδή τον κόσμο του Χόρν και τον κόσμο, ξέρω εγώ, του Άγγελο Αναστασιάδη. Οπότε μέχρι να τα ξεμπλοκάρω από το μυαλό μου. Μια χαρά. Βγενήθηκε ο Ραπτόπουλος. Τι να κάνω καημένος για να επιβιώσω, να πω. Ναι. Εντάξει. Τώρα, γιατί όμως αυτή η σπόντα δεν την καταλάβω. Έχω χάσει επεισόδια. Ποιο ρεπορτάζ καλλιτεχνικό, λέει τώρα. Αποκάλυψε, δεν τα πει ο ίδιος. Κοίταξε. Μιλώντας με ένα φίλο μου μεσίτη στην Αθήνα, μου είπε ο Πασχαλάκης, λέει, χώρισε με την κοπέλα, με την κυρία του, και ψάχνει στην Πειραϊκή σπίτι. Στην Πειραϊκή. Κάπου εκεί, μια Πειραϊκή, πώς λέγεται. Ναι, είναι Πειραϊκή. Ένα μέρος. Πειραϊκή, Πατραϊκή. Τι, Πειραϊκή είναι, ρε φίλε, ναι. Πειραϊκή. Το Πειραϊκή. Τα βράκια της Πειραϊκής κυμάτως τέλειωσε μέχρι. Ο Καζαντζίδης το έλεγε. Να τον πάρουμε τηλέφωνο, να τον ξυπνήσουμε. Μακάρι να ξυπνήσει ο Καζαντζίδης. Τέλος πάντων, και άλλοι δύο-τρεις, και στον Πειραιά έχω κάνει δουλειές με φίλους κτλ. Μου λέει αυτό και αυτό ο Αλέξανδρος. Αυτός δεν με είπε τίποτα. Γιατί τώρα μπορεί να το πει ο Παπαδοπούλου, τι είναι αυτά που λες, αυτό το τρελό. Δεν μου είπε τίποτα. Δηλαδή θέλω να τον καλύψω χωρίς να γίνει αλήθεια αυτό το πράγμα. Το βγάζω. Τη χώρισε και τα λοιπά. Και τέλος πάντων έγινε μια φασαρία. Εγώ δεν κατάλαβα ότι θα γίνει τόσο μεγάλη μανούρα, να πούμε, σε αυτό το θέμα. Με πήραν κάτι πρωινάδικα, κάτι κοπέλες, να πούμε, κάτι πρωινάδικα. Να πω, τώρα θα βγω αύριο, κάνα δυο. Και μετά, όταν το είδε ο Πασχαλάκης, μιλήσαμε. Είναι αφοσιωμένος πολύ στο ποδόσφαιρο. Αυτό ήθελα να πω. Και στον Ολυμπιακό και, και στο πρωτάθλημα ονειρεύεται ότι μπορεί να πάρει και θα είναι πολύ μάγκικο κτλ. Η πλήρης αφοσίωση του Πασχαλάκη στον Ολυμπιακό, που πολλοί μου λένε, έλα τώρα τον αγαπάς τον Πασχαλάκη, λαϊκισμό κάνει. Όχι, το νιώθει, δεν είναι. Όπως πλακωνόταν εδώ με τους παοξίδες στα Πούλμαν, έτσι νιώθει ότι βρήκε ένα καινούριο σπίτι, ένα σπίτι το οποίο μια οικογένεια, νιώθει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό παίζει και πολύ καλά. Και χθες ακούστηκε για πρώτη φορά το όνομά του. Από τον Εξέδρα, από την Εξέδρα, λέει. Ναι, να σου πω και κάτι άλλο όμως. Εγώ επειδή γυρνάω την κοινωνία και κάθε εβδομάδα πάω σε χορηγούς να κάνω καινούργια σπότ, να πληρωθώ, να κάνω, να κόψω τιμολόγια. Δηλαδή εκτός από αυτό που κάνουμε τώρα, που είναι ένα κομμάτι της δουλειάς. Έχω αντιληφθεί πόσο μετράει στις γυναίκες ο Πασχαλάκης, πόσο και μάλιστα σε όλες τις ηλικίες. Και ήθελα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Δηλαδή η κόρη μου έχει κάποιες συμμαθήτριες. Όταν έμαθαν ότι εγώ αγαπάω πολύ τον Πασχαλάκη, έχω μιλήσει κατά δύο φορές μαζί του. Αχ, κύριε Κωστή, πάρα πολύ, αυτό θα το γνωρίσουμε κτλ. Οι φίλες της μάνας μου που είναι 80 χρονών. Τι ωραίο παιδί αυτός ο Πασχαλάκης. Οι πενιντάρες, οι φίλες της Τζέννης. Οι γνωστές. Κούκλος ο Πασχαλάκης. Ρε κουφάλα του λέω. Έχεις απήχηση.
σε όλες τις γυναίκες. Δηλαδή είσαι μιλφοκυνηγός, είσαι γεροντοκυνηγός και πυροκυνηγός. Δεν είναι μιλφοκυνηγός. Ο μιλφοκυνηγός είναι αυτός που κυνηγάει τις μιλφ. Δεν τις κυνηγάει. Έτσι κυνηγάει. Το κυνηγάει. Ναι. Άρα λοιπόν ήθελα να δώσω ένα τόνο εφορίας στις πελάτησές μας που είναι οι ακροάτριες, ναι. Λίγες βέβαια, στο ραδιόφωνο πολύ μεγαλύτερες ηλικία, στο ίντερνετ αρκετά νεότερες. Και όταν βρέθηκε αυτή η είδηση, πάρα πολλές γυναίκες έστω μπορούν να φαντασιωθούν, να κάνουν όνειρο ότι θα συναντήσουν κάπου το Πασχαλάκι. Έναν από τους μεγαλύτερους γόηδες της ελληνικής όμπης. Γιατί το ποδόσφαιρο, πώς λέγα για τον Λινοξυλάκη, για τον Βασίλη Κωνσταντίνου, ξέρω εγώ, για τον Μίμη Στεφανάκο. Μετά από ποιον όμως. Τι μετά από ποιον. Μετά από ποιον είναι ο Πασχαλάκης. Μετά από ποιον γόης. Ναι. Γόης, μετά, ποδοσφαιριστή. Κοίτα, γενικά λέω. Μετά από σένα, ρε. Εγώ είμαι, πώς το έλεγα, με λέγανε Ζαν Μπολ Τεραπτό. Γιατί ήμουν άσχημο, αλλά αντί για Ζαν Μπολ Μπελμοντό, με λέγανε Ζαν Μπολ Τεραπτό από το σχολείο, γιατί ενώ ήμουν άσχημος, ήμουν συμπαθητικός άσχημος. Έχεις γοητεία, ναι. Να πω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει άλλο στόλο. Πέρα τώρα. Είμαι γουρλωμάτης, άσχημος. Ξέρω, εγώ γυμνάζομαι όμως πολύ, κρατάω σε φόρμα, τεστοστερόνι καλή, κάνω σεξ καλό. Αλλά δεν είμαι όμορφος. Αλλά με λέγανε οι κοπέλες Ζαν Μπολ Τεραπτό. Δηλαδή όμορφος αλλά άσχημος. Ζαν Μπολ Τεραπτό, ρε, δεν μπορώ, ρε, φίλε. Λοιπόν, να πω κάτι, Κώστα. Πέρα από όλα αυτά που είναι ωραία και χαριτωμένα, το ότι χθες ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν γεμάτο Καραϊσκάκι, αποθέωνε τον Πασχαλάκη, είναι μια πολύ μεγάλη δική του νίκη. Γιατί χωρίς πολλά λόγια και με δουλειά και ο ίδιος πίστευσε στον εαυτό του, που είναι πολύ βασικό, και το γύρισε το χαρτί. Γιατί εγώ μπορεί να κάνω πλάκα στο φίλο μου και στην Άλφα, τον Νίκο Αβραμίδη, σε κάτι το οποίο όμως και αυτό είναι αντιπροσωπευτικό του παλμού του κόσμου του Ολυμπιακού. Δεν τον ήθελε τον Πασχαλάκη στον Ολυμπιακό, έτσι λοιπόν. Όχι, δεν τον ήθελε. Δεν τον ήθελε. Λοιπόν, ήρθε, ήξερε ότι είχε ένα κλίμα το οποίο. Σίγουρα ήτανε... δεν ήταν υπέρ του και με τη δουλειά του, τη μεθοδικότητά του, το γύρισε. Πάμε! Αρχίζει το μάτς, το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας, αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι.